Και Get into the groove Y'all up to me Είμαι η Μαρία Σολομού Είναι επίσημα ε, Νοέμβρη σε λίγο Κάτι λίγο, τι κοιτάει η κοπέλα Τι κοιτάς με αυτό το ύφος, τα χάλια μου έχω Με αφήνεις τόση ώρα να μιλάω Και με χάλια Δεν είμαι χάλια, να βάλω κραγιόν Θα βάλω κραγιόν Το έφαγα, δεν το έφαγα αυτό τώρα Όσο κραγιόν μπορώ να βάλω Τώρα Έγινα λίγο πιο ροζ. Γιατί εγώ συγχαίρω με τα κραγιόν, δεν ξέρω να σα το έχω πει. Λοιπόν, ναι, ε, είναι 2 Νοέμβρη. Καλό μήνα. Έφυγε ο Οκτώβρη, μπήκε ο Νοέμβρη, σκορπιεί. Όλου του κόσμου μαζευτείτε. Ω αυθεντικό οροσκόπο σκορπιό που έχω, πια παλεύει ο ζυγό με το σκορπιό. Παλεύει. Την αναποφασιστικότητα του ζυγού δεν την αποχωρίζομαι, να έχω και ένα βασικό. Όλα τα άλλα έχουν γίνει σκορπίστικα. Όλα. Θέλω <Marvel> <purity morally terminar> να πω επίσημα ότι σε 4-5 μέρε εγώ που θα είμαι. Ματζάρα! <ernst drillingört> Έ, παιδιά! Θεέλο. Θα τη γνωρίσουμε τώρα, θα δούμε. Και αυτή εντάξει, αποφάσισε να αλλάξει όλο το πώ είναι σε μια ηλικία εντάξει, που μπορεί να παίρνει αποφάσει για τον εαυτό τη και κανονικά καλά και καλά έκαναν. Με ρωτά, γιατί βαρέ, όταν βαριέσαι αυτό που είσαι μετά τα 50 κάτι, ξέρω εγώ πόσο είναι 60, πρέπει να είναι η μαντόνα και βάλε. Μόρδε να βάλει και μια μύτη εδώ. Έχω πολύ μεγάλη αγωνία και πολύ χαίρομαι. Βλέπετε σήμερα φορά την μπλούζα του φίλου μου του Τάσου η οποία δεν την έχω αποκωδικοποιήσει, το Freedom. Τα βλέπετε, δεν έχει ατυνευαμένα. Γυναικείο Freedom. <laughs> δεν ξέρω αν πρέπει να πάρω κάποιο μήνυμα ότι εγώ είμαι έτσι εδώ και <laughs> μπορεί και αυτό να συμβαίνει. Πώ μου είστε, τι μου κάνετε. Πώ πάει η ζωή, θέλω να μου πείτε. Είστε ευχαριστημένοι από τον εαυτό σα. Πώ σα φέρθηκε ο Οκτώβρη. Καλύτερο από το Σεπτέμβρη. θα πω εγώ για αρχή. Οι ανατροπέ συνεχίζονται. Ε, θέλω να γίνει η ανατροπή του τελευταίου δύο μήνε, να δικαιωθεί το 23. Πρέπει να μπούμε στο 24. Θέλω να δικαιωθεί. Θέλω μια δικαίωση, ρε παιδάκι μου, να πούμε ότι γι' αυτό περάσαμε έτσι όπω περάσαμε και φέτο. Γιατί οι τελευταίοι δύο μήνε όμω. Ου, χαμό! Ε, Νοέμβρη, πια καταλαβαίνετε ότι μετράει αντίστροφα για μένα. Έρχεται αυτή η εποχή του χρόνου που εγώ αγαπώ. Κάθε χρόνο λέω τα ίδια, αλλά τα λέω κάθε χρόνο γιατί τις γουστάρω. Περνάω τέλεια. Η διάθεσή μου είναι ότι θέλω να πάρω στέλια. Ε, 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 αν με κάνω ένα μικρό απολογισμό τα Χριστούγεννα, τα κάνω πάντα σκατά. Ποτέ δεν κάνω 100% αυτό που θέλω, ποτέ δεν κανονίζω. Άμα κανονίσω, θα βαρεθώ να πάω, αλλά αναγκάζομαι να, να πάω. Δηλαδή, θέλω να κάνω πράγματα και δεν προκύπτουν έτσι όπω τα θέλω. Που μυρίζει καρπού, δεν μου μυρίζει, η φραουλίτσα, αυτό, αυτό. Να ανάψουμε κατά κεριά. Φέτο, κάθε χρόνο τα ίδια λέω, όπω και πέρσι είπα. Εγώ θα κάνω αυτό που θέλω. Εγώ θα κάνω. Ούτε πέρσι έκανα 100% αυτό που ήθελα. Ήταν η πρώτη χρονιά που άλλαξα. Όχι πρώτη, γιατί μετά το 20 εγώ αλλάζω τι χρονιέ του σπίτι πια. Δεν πάω πουθενά. Πρωτοχρονιά. Αγαπημένη μου είναι τα Χριστούγεννα, αγαπημένη γιορτή. Και η πρωτοχρονιά είναι λίγο έτσι κουραστική παραπάνω. Βαριέμαι να βάλω τα κούνια, μαριέμαι να πάω. Πφ, δεν ξέρω τι παθαίνω. Αλλά όλη αυτή η διαδικασία μου αρέσει. Οπότε θα ξεκινήσω φέτο από νωρί. Από 15 Νοέμβρη νομίζω. Δεν είναι καλά να ξεκινήσει να έρχεται το δέντρο. Και νομίζω πολύ θα αργήσω. 15 Νοέμβρη, εντάξει. Σε τρία-τέσσερα χρόνια, τον Οκτώβριο, με τα γενέθλιά μου, θα στεν... Και κάνω και ανακαίνιση στο σπίτι, που λογικά ό, δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Θα ολοκληρωθεί, νομίζω, μέσα στα Χριστούγεννα η ανακαίνιση, που καταλαβαίνετε τώρα, ότι θα πρέπει να βρω άλλη θέση για το δέντρο. Αυτό με προβληματίζει πάρα πολύ. Δεν νομίζω ότι έχω κατάλληλη θέση για το δέντρο. Το βάλω στη μέση. Και αυτό δεν μπορώ να κάνω. Το βάλω με στη μέση ένα δέντρο να πέφτουμε όλοι πάνω στο δέντρο. Ναι, ωραία. Πάει και αυτό. Πάνω να το κρεμάσω πάνω, ε. Είναι που είναι ανάποδο το δέντρο το δικό μου. Όχι είναι ανάποδο από μόνο του. Το δέντρο το δικό μου, ξέρω το θυμάστε, δεν είναι έτσι, είναι έτσι. Δεν καρφώνεται πάνω, αυτό είναι... Δεν είναι δύσκολα τα πράγματα. Θα δω, θα δω, θα δω. Μπορεί να μπει μπαλκόνι. Όχι, δεν θέλω μπαλκόνι. Είναι πολύ ωραίο. Αριστούργημα, το χρυσό δέντρο. Ναι. Τέλο πολλά είπαμε για τα θα προχωρήσω. Δέκα χρόνια και 54 μέρε έλεγε και ψ... μια ψυχή. Τι λε εδώ, εσύ τα γράφει τι κάποιο. Μάλλον ο γιο μου που έγινε. <laughs> 10 χρόνια και 54 μέρε που έλεγε και μια ψυχή. Α, που έλεγε και μια ψυχή. Ποια ψυχή έλεγε. Είναι κάποιο που το λέει αυτό. Σάντζεκ. 10 χρόνια και 54 μέρε που έλεγε και μια ψυχή. Καλησπέρα, ονομάζομαι Αγάπη. Πριν 10 χρόνια και κάτι μέρε γνώρισα ένα βράδυ σε κοινή παρέα ένα τύπο, τον Άγγελο. Δεν τον είχα δει ποτέ μου και αν ήταν από την περιοχή που έχουν οι γονεί μου. Ακιά ήταν την περιοχή που έχουν οι γονεί μου το εξωτερικό μα, έντονο φλερτ. Ματιέ ατάκε και ατάκα στην ατάκα και κάποια στιγμή συνειδητοποιώ ότι αυτή που κάθεται δίπλα του είναι η γυναίκα του. <laughs> Τι ωραία που γίνονται αυτά έτσι μπροστά ενώπιον, ενώπιον. Δηλαδή, δεν ξέρω αν, δεν καταλάβαινε, αν έκανε τη χαζή, αν απλά τον άφηνε να παίζει. Σηκώθηκα και έφυγα όταν κατάλαβα ότι θα μπλέξω. Ποιον κοροϊδεύα, Μαρία μου, αφού το ένιωσα τόσο έντονα από το πρώτο κοίταγμα ότι υπήρχε κάτι. Μετά από λίγο καιρό και διαδικτυακή προσέγγιση, άπειρε ώρε κουβέντα, χαβαλέ και βιντεοκλήσεων, χωρί συνάντηση από κοντά, με όν ενώφη στην επικοινωνία, γιατί μα φόβιζε τόσο έντονη έλξη, κανονίζουμε κάποια στιγμή να πάω στην περιοχή που μένει. Τάχα, τυχαία συνάντηση, σε ένα μαγαζί που θα ήταν. Μετά συνάντηση στο Αμάξι. Είχε μία απίστευτη, τα φιλιά μα το πάθο έντονο και τελειώσαμε απίστευτα έντονα και δύο. Να με φυλάει παθιασμένα και να με αποκαλεί αγάπη του έρωτα του. στο Αμάξι, όλα αυτά στο Messenger να ανταλλάσσουμε φώτο, επιθυμίες, επιθυμίε, και κτλ. Ο Άγγελο είναι ένα άντρα που του άρεσε και ήθελε, όπω έλεγε, δοκιμάζει. Κάτσε τώρα γιατί βλέπω άγνωστε λέξει. Ο Άγγελο είναι ένα άντρα που του άρεσε και ήθελε, όπω έλεγε, να δοκιμάσει. Rim job. R ring job. Ring job. Pegging. Κουτουλού. Έλα, παιδιά, τι είναι το ring? ring, job. Το ring καταλαβαίνω που πάει. Ring job. Ναι, κάποιο αντικείμενο που φοριέται ως δαχτυλίδι κάπου και γίνεται κάποιο job εκεί, <laughs> αν καταλαβαίνετε τι εννοώ. pegging, ε, τι είναι? Ε, α, είναι χτύπημα. Χτύπημα είναι το pegging. Τι είναι το pegging? Όχι. Είναι, είναι, είναι σεξ, θερ... Να, η κοπέλα έχει κάνει το Google search της εδώ πέρα. Rim job. Rim job is when one partner licks, stimulates their partner. Άνας. With their mouth and tongue, <coughs> <coughs> uh, involves licking, penetrating with the tongue, sucking, kissing, or otherwise orally stimulating your partner's bum ah it's it's not merely a stop on the road to anal sex It's a fun sexual activity in its own right that can be enjoyed by people of all genders and sexually. Ναι, εντάξει, τώρα κάποιοι θα μπορούσαν να πούνε ότι αυτό. Ω, εγώ, όχι, δεν. Okay. Το pegging μπορεί να μάθουμε τι είναι τώρα, γιατί συνδυάζεται και αυτό με άνο. Να πω στα ελληνικά λέει η κοπέλα τι σημαίνει αυτό, δεν μπορώ. Καταλάβαμε όλοι τι σημαίνει αυτό. A sex act that consists of someone wearing a dildo. Ah, άρα ah, 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 with a strap on. Άρα, ο τύπος αυτός του άρεσε γενικότερα, ήταν πολύ θετικό στο να πειραματιστεί σε κάτι που άλλοι άντρε θα έλεγαν ε, πάρε τα χέρια σου από εκεί μάντρα. Αυτό καταλαβαίνουμε. Ωραία, για να ξέρουμε πού. <laughs> Μαθαίνω καινούριε λέξει. Εγώ τα ξέρω απλά αυτά. Δεν τα ξέρω, ναι. <laughs> Κάπου εδώ να πω πω όλα αυτά τα χρόνια ο Άγγελο μου έλεγε πόσο πολύ έντονο σεξ κάνουμε μαζί, ότι είμαι ο έρωτα του και πόσο με θέλει. Όλα αυτά τα χρόνια. Ποια χρόνια. Πότε πέρασαν δέκα χρόνια. Αμπερδευτήκαμε. Α, <laughs> Παιδιά, από το Rim Job στο Pegging πήγαμε στα 10 χρόνια. Κάναμε σελίδα σε γνωστή πλατφόρμα που μιλούσαμε με άλλα ζευγάρια ή άντρε. Κάνοντα sexting, Ανταλλάσσοντας φωτό, παίζοντα. Αυτό στο σπίτι του ενώ κοιμόταν η γυναίκα του και εγώ χιλιόμετρα μακριά μόνη μου. Ξέρω ότι θα πει τι θα ήθελα. Γιατί εμένα σε μια σχέση που δεν θα πήγαινα πουθενά, που ο συγκεκριμένο άνθρωπο. Γιατί έμενα. Σε μια σχέση που δεν θα πήγαινε πουθενά, που ο συγκεκριμένο άνθρωπο όχι δεν θα χώριζε, αλλά δεν θα έκανε και κάτι να εξασφαλίσει χρόνο. Εγώ πήγαινα, εγώ κανόνιζα τα πάντα, τα πάντα για να συναντηθούμε. Κάποια στιγμή μέσα από την πλατφόρμα γνωρίζουμε ένα τύπο, τον Γάμα, από την περιοχή του Άγγελου. Μιλάμε μαζί του. Κάποια στιγμή τον βλέπω με κάμερα και ο Άγγελο με ενημερώνει ότι τον γνωρίζει, τι ρόλο βαράει κτλ. Εγώ να καταλάβω, σε αυτή την εφαρμογή που μπήκατε, γνωρίζετε άντρε ή και ζευγάρια. Ή και γυναίκες. Ο άντρα έπαιζε. Μπαίρνανε διάφορα από το μυαλό μου, ρε παιδί μου. Απλά λέω εγώ τώρα να καταλάβω. Μετά από πολύ καιρό που μιλούσα με τον Γάμα, τον συναντάω από κοντά. Ο Γάμα ήξερε ότι ο Άγγελο είναι παντρεμένο και εγώ. Και εγώ έχω σχέση μαζί του. Συναντηθήκαμε, καταλήξαμε, βρισκόμασταν αρκετά συχνά να κάνουμε έντονο σεξ. Α! Ο Άγγελο στην αρχή επέμενε και του άρεσε να του περιγράφω μετά το τι έκανα μαζί του. Α! Όταν όμω ο Γάμα άρχισε, άρχισε μέν, να μένει σπίτι μου, να μιλάμε και για άλλα πράγματα και να μου ανοίγεται, να μην είναι μόνο just sex κάπου ο Άγγελο άρχισε να ζηλεύει και να μου δημιουργεί ενοχέ. Α! Στο σεξ δεν είχε πρόβλημα όμω ο Άγγελο με άλλου. Α! Και εγώ απομακρύνθηκα μαζί του, δεν βρισκόμουν ούτε για σεξ. Σωστά! Γιατί πρέπει να μείνει πιστή στον Άγγελο. Πολύ σωστά, πα. Πολύ ωραία. Κοινώ για να δει πόσο ηλίθεια ήμουν, μπράβο. Έκανα πέρα ένα καλό κρεβάτι και την παρέα που έκανα με τον Γάμα για να μείνω μόνη και διαθέσιμη για τον Θάκη, φίλο. <laughs> <laughs> Κάπου εδώ να πω πω όλα αυτά τα χρόνια ο Άγγελο μου έλεγε πόσο. Πο... Ε, σωστά, το διαβάζω τώρα. Άρα περνάνε τα χρόνια και τα χρόνια περνάνε πόσο πολύ έντονο σεξ κάνουμε μαζί, ότι είμαι ο ερωτά του, πόσο με θέλει και με γυναίκα του δεν το ευχαριστιέται και ότι δεν του κάνει ούτε τα βασικά. Ότι σκέφτεται να πάνε σε σύμβουλο γάμου, πολύ έξυπνη σκέψη, ναι, να... και μου λέει μόνιμα πω θα ήθελε να ήμασταν παντρεμένοι και πώ φαντάζεται τη ζωή μα μαζί. Όχι, όχι, όχι. Ήδη όχι, είναι χι, ήδη από μακριά. Όσο δεν όταν, όσο ανοιγόταν στο σεξ και ζήταγε κι άλλα και έλεγε κι άλλε φαντασιώσει, πιο κίνκι. Όσο δοκιμάζαμε πράγματα και το σεξ γινόταν και πιο τέλειο, άσχετα που οι επαφέ από κοντά και λόγω απόσταση ήταν αραιά και που, ο Άγγελο τόσο να μαγκώνει με και μετά να με κάνει πέρα. Όσο ξέφραζε υπεθυμία, κάναμε συναντήσει και κάναμε όλο και πιο έντονο καταπληκτικό σεξ. Τόσο μετά έβγαζε καφρίλα και χανόταν για λίγο. Μετά γύρισε ζητώντα συγγνώμη ότι δεν μπορεί να διαχειριστεί συναισθήματά του, ότι είναι ψυχοφθόρε σχέσει μα, αλλά δεν μπορεί μακριά μου κτλ. Εγώ να συνεχίζω να περιμένω να αναλώνομαι στα περιστασιακά σκηνικά με τύπους που γνώριζα, γνώριζα, και από πριν τον Άγγελο και ήταν fuck buddies. Τι λέει, τι λέει, τι λέει, καλέ τι λέει, τι εννοεί. Περιμένω να αναλώνομαι σε περιστασιακά σκηνικά με τύπους που γνώριζε από πριν. Που γνώριζε από πριν τον Άγγελο και ήταν fuck buddies, γιατί νόμιζα ότι ήταν fuck buddies με τον Άγγελο. Γιατί το περιμένω και αυτό να τα ακούσω. Και φτάνω στο σήμερα που έχοντα περάσει τόσο πολύ ψυχολογικό πόλεμο, γιατί έτσι νιώθω πολλέ φορέ, το έχω πει πράγματα, όπω ότι επειδή δεν είναι ο ίδιο ευτυχισμένο, επειδή ο ίδιο αμφινταλαντεύεται στα θέλω και στα πρέπει και προτιμάει να μένει σε κάτι που δεν τον ικανοποιεί, γιατί όταν είσαι καλά, κάπου δεν συνεχίζει μια σχέση 10 χρόνια. Παράλληλη, 10 χρόνια είσαι μαζί τώρα αυτό, ε. Mm. Να μιλά από το πρωί μέχρι το βράδυ, να περιμένει να κοιμηθεί η σύζυγο, να ανοίξει κάμερα, να αρχίσουμε μαζί. Ωραία. Ξέρω πολλέ φορέ με χρησιμοποίησε παίρνοντα επιβεβαίωση ακόμα και ότι τον έφτιαχνα εγώ και πήγαινε με τη γυναίκα του. Και τι μου το έλεγε, ήταν με πικάρι, και άλλε φορέ μου έλεγε Με φτιάχνει και δεν έχω όρεξη να πάω μαζί της γιατί θέλω αυτό που έχω μαζί σου. Κοινό μαράκι μου, έχασα χρόνια για έναν άντρα δειλό. Ναι, είμαι ηλίθια και σίγουρα έχω συμπλέγμα τα που με κάνουν να μένω σε κάτι τόσο το τοξικό κάποιο πρόβλημα έχει και εσύ. Σίγουρα. Προχτέ, ακούγοντά σε που έλεγε για τα μέτρια <laughs> και καλύτερα στον καναπέ, σκέφτηκα πόσε φορέ έκατσα στον καναπέ αγκαλιά με τη μοναξιά μου, απορρίπτοντα προτάσει και εξόδου, περιμένοντα μήνυμά του και βλέποντα μετά τα story τη συζύγου να μα τα δείξει που έχουν βγει. Μου έριξε κάτι ξεγυρισμένα χαστούκια με το podcast σου που μου πόνισαν πολύ. Σήμερα λοιπόν που σου γράφω, νιώθω ότι πρέπει να βάλω ένα τέλο όσο και αν πονέσω. Όλα περνάνε όπω πολύ σωστά έχει πει Μόνη μου ήμουν τόσα χρόνια να κρέμω από ένα τηλέφωνο. Μάλιστα, να σα διαλέγω για λίγε στιγμέ. Μάλιστα. Τα λε μόνο, κορίτσι μου. Ξέρω, είμαστε πολλέ σε αυτή τη θέση, είτε γιατί δεν πιστεύουμε στον εαυτό μα, είτε γιατί που είμαι κάποιον και τον εξανδενεκεύουμε. Αλλά όχι, ρε φίλε, πρέπει να καίγονται, να τα κάνουν όλα που Το κορίτσι μου έχει κάνει πολύ καλό. Με έχει διαβάσει πολύ. Και επειδή ξέρω πολλέ που είναι στη φάση που είμαι και εγώ, πρέπει να αποφασίζουμε ότι δεν μα αξίζει να είμαστε το Viagra για να πηγαίνουμε τη γυναίκα του. Επιβεβαίωση ότι μια γυναίκα κάνει τα πάντα για αυτόν. Χάνουμε το χρόνο μα για κάποιον που θέλει να τα έχει όλα τακτοποιημένα στη ζωή του. Τη σύζυγο, τα παιδιά του, τη δουλειά του και να περνάει το μίζορο χρόνο του γιατί δεν το καλύπτει η ζωή του, αλλά δεν έχει τα αρχήρια για να την αλλάξει. Τόσα χρόνια περίμενα να γνωρίσω κάποιον για να πάω παρακάτω. Όχι, έτσι δεν θα πάω. Και καμιά μα δεν θα πάει παρακάτω. Πρέπει να καταλάβουμε όλ, όλε εμεί που ερωτευτήκαμε έναν παντρεμένο, ότι όχι δεν μα αξίζει να είμαστε δεύτερε, ούτε το δέκανε κανένας για να κρατήσει το μίζωρο γάμο του. Μα αξίζει ένα άντρα που θα τα κάνει πουτάνα για μα. Σε ευχαριστώ από τα βάθη τη καρδιά μου για τη δύναμη που μα δίνει και για τι φαλιάρε που μα ξυπνάνε και μα βγάζουν από το τέλμα που εμεί οι ίδιοι έχουμε οδηγήσει στου αυτού μα. Ιστερόγραφο λέει εδώ, αλλά δεν έχει γράψει κάτι. Μάλιστα. Κορίτσι μου, θέλω να σου πω το εξή καταρχά. Για μένα είναι ξεκάθαρο, δεν ξέρω αν είναι για σένα. Ε, δέκα 10 χρόνια είναι τραγικά πολλά να έχει χάσει εδώ. Εδώ μιλάμε δεν ήταν για πέντε μήνε. Δεν ήταν για παραπάνω τόσο. Όλο αυτό το πράγμα, εμένα ξέρει τι μου κάνει, το ζωγραφίσω. Ένα άνθρωπο παντρεμένο, ψιλοβαλτωμένο και όχι, δεν έχω καταλάβει τι ηλικίε. Και 54 μέρε. Ε. ηλικίε δεν τι ξέρω, δεν τι καταλαβαίνω, δεν είναι προκύπτουν από κάπου νομίζω. Εν πάση περιπτώσει νιώθω ότι είσαι νέα. Αρκετά. Δηλαδή ούτε καν 30. Έτσι νιώθω. Και αυτό να είναι γύρω στα 30. Δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, άκου να δει τώρα τι βλέπω εγώ. Εγώ βλέπω έναν άνθρωπο σε ένα γάμο, ο οποίο δεν είναι απαραίτητα βαϊτωμένο, γιατί ακούω ότι κάνουν σεξ. Αλλά αυτό είναι ένα άντρα, ο οποίο έχει διάφορα βίτσια. Και πολλά. Και δεν ξέρω μέσα σε αυτά τα 10 χρόνια εσύ ξέρει. Αλλά θεωρώ ότι αυτά δεν τα κάνει με τη γυναίκα του. Αυτά τα κάνει μαζί σου ή με οποιαδήποτε άλλη προκύψη. Και επειδή ταιριάξατε σε αυτό το κομμάτι, γιατί θα μπορούσε να είναι μια άλλη κοπέλα που να πει ορίστε, τι στραπών και μα τι, τι είναι αυτά, ή εγώ δεν κάνω τέτοια, ή οτιδήποτε, μαζί σου κόλλησε και ξαφνικά μπαίνετε σε application και δεν ξέρω τι κάνετε, και όλο αυτό έχει και μια safe απόσταση από ό,τι καταλαβαίνω, οπότε δεν υπάρχει πρόβλημα. Πότε θα βρεθούμε, γιατί δεν βρισκόμαστε και γκρίνια και σπάσιμο ε, νεύρων από αυτή την έννοια. Παρ' όλα αυτά, είναι όλο ένα κίνκι πράγμα, το οποίο καλώ κάνει και είναι. Δηλαδή είστε δύο εραστέ. Το ότι εσύ έχει επενδύσει περισσότερο, δεν είδε όλα τα καμπανάκια, δεν είδε όλα τα σημάδια. Είναι μόνο ερωτικό αγάπη μου αυτό το πράγμα. Δεν πιστεύω ότι με τη γυναίκα του κάνει τέτοια πράγματα. Πιστεύω ότι είναι όλο αυτό το καυλωτικό ερωτικό μεταξύ σα, που κι εσύ δέχτηκε και μπήκε στο παιχνίδι του, που μπήκατε σε όλα αυτά τα application, από πού και ω πού, από πού και αυτό θα σου κάνει κουμάντο αν θα βρει Είναι παντρεμένο άνθρωπο και εσύ σε μειονεκτική θέση. Θα μπορούσε κι εσύ να έχει μια σχέση, τι θα γινότανε. Είναι περίεργο γιατί απ' τη μία δεν, είναι ότι σου, επιτρέ... δεν σου επιτρέπει να κάνει σεξ. Σ' άφηνε να κάνει σεξ με κάποιον άλλον, γνώση του. Δηλαδή, διότι να, είσαι θέλω, περνάμε πολύ καλά, κάνουμε σεξ κτλ. και τα λοιπάκια, από εδώ και από εκεί και είμαστε εραστέ, και έτσι ξεκινήσαμε, ότι εσύ είσαι μόνη σου, εγώ είμαι με τη γυναίκα μου, αλλά όλο αυτό δεν έχει σημασία, γιατί μαζί τέλειο, σμίξιμο και αυτό και Ερωτικό, ερωτικό, ερωτικό. Όταν το ερωτικό λοιπόν ξαφνικά λέει, OK, και εγώ να πειραματιστώ με κάτι άλλο, εγώ αν ήμουν αυτό θα αντιδρούσα. Αντιδρούσα. Στο ερωτικό, το πρώτο. Κάτσε. Εγώ έτσι συνήθω, έτσι ξεκινήσαμε τώρα. Αν μου έλεγε ότι γνώρισα κάποιον και έχω μια σχέση, αν θε συνεχίσουμε, αν δεν θε όχι, πάω παρακάτω. Εκεί ε, που ανοίγει τα χαρτιά σου, εκεί θα αναγκαζόταν να το δεχτεί και δεν θα σου λέει και τίποτα. Αλλά έχει μπει εσύ στη διαδικασία να είσαι μόνο για αυτόν. Θα μπορούσε να τον φέρει ωραιότατα και να κάνει και εσύ μια σχέση, ή, ή, ή σχέση ερωτική, ή σεξ μπάτιση, οτιδήποτε, ε, η οποία δεν ξέρει πώ να θα... εξελιχθεί. Δεν μπορεί να περιμένει ποτέ αυτό θα σου δώσει κάποια άδεια. Γιατί ουσιαστικά με την άδειά του πήγε εσύ και, και, και έκανε σεξ με κάποιον άλλον. Και όταν έζησε να γίνεται πιο σοβαρό, λέει με τώρα εντάξει, είπαμε σεξ. Εγώ αν ήμουν ερωτευμένη με κάποιον και δεν θα μπορούσα να διανοηθώ ότι ε, τον ακουμπάει άλλη. Δεν δηλαδή, λέμε για κέρατο που να το μετά και να συγχωρήσει ή οτιδήποτε να πει εντάξει, όλοι έτσι είναι, ή, όλοι, είχε λόγου, ή έλα μωρέ αγοράκι, ή σκασίλα μου, ή δεν ξέρω τι, το έχει καθένα στο κεφάλι του. Μέλα με γνώση, δηλαδή κανονικά. Να είμαι συμβιβασμένη με αυτό. Όχι, καθόλου. Και πάρα πολύ περίεργο. Πρέπει να μην με αφορά ο άλλο. Πώ να σου πω, Δεν υπάρχουν άνθρωποι. Δηλαδή, γι' αυτό σου λέω ότι είναι, είναι, μεγάλο, είναι βίτσιο μεγάλο. Γιατί μπορεί αυτό να ήθελε, ξέρω εγώ, θα μπορούσε το παρακάτω. Αυτό είναι, ναι, ωραία. Πότε για βρεθείτε και πάρε με βιντεοκλήση να βλέπω. Εδώ μιλάμε για άλλα πράγματα. Εσύ ήσουν ένα άλλη διαδρομή και αυτό μάλλον σε άλλη. Δεν κατάλαβα. Δηλαδή, δέκα χρόνια βίτσιο να ικανοποιείται ο κύριο με όλα αυτά τα σεξουαλικά παιχνίδια κτλ. Οκ. Okay. Εσύ σε όλα αυτά τα 10 χρόνια περιμένει τι, ότι θα αφήσει τη γυναίκα του. Άντε και τι να τον κάνει, καλά. Καλή, τι να τον κάνει. Αυτό είναι μιλάμε για δηλαδή μόνο ευκαιριακό για να πει ότι έκα, κάνω τρέλε με κάποιον. Δεν έχει δείξει το πράγμα. Σε κρατάει 10 χρόνια, δεν ξέρει πόσε άλλε έχει. Δεν είναι αυτό, για μένα δεν είναι αυτό που νομίζει. Δεν έχει να κάνει με κότα που δεν αφήνει τη γυναίκα του, ποτέ δεν θα την αφήνει τη γυναίκα του. Εδώ σου λέει ότι με φτιά, φτιάξαμε να πάω να κάνω σεξ μαζί. Δηλαδή. Είναι εραστέ. Έχει δει μια ταινία. Έτσι έπρεπε να είναι οι εραστέ, αν με ρωτά. Υπάρχει μια ταινία, την είχα δει μικρή και είχα ταραχθεί πάρα πολύ γιατί δεν μου άρεσε καθόλου. Πώ λέγεται καλή αυτή ταινία. Που είναι δύο τύποι γαλλική ταινία. Που βρίσκονται μία φορά την εβδομάδα, συγκεκριμένη μέρα, σε ένα συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Είναι πάρα πολύ ωραία ταινία, οι οποίοι μιλάνε και. Στη... δίνουν και σαν interview κιόλα. Δεν βλέπουμε ποτέ το sex που κάνουν. Συναντιούνται για να κάνουν κάτι πολύ συγκεκριμένο. Πορνογραφική σχέση. Η πορνογραφική σχέση, μια ταινία του 2000, κάτι, η οποία με είχε ταράξει πάρα πολύ όταν την είχα δει. Που είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε ένα συγκεκριμένο ξενοδοχείο. Και κάνουν κάτι το οποίο προφανώ δεν το κάνουν σπίτια του. Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι καν αν είχαν πει τα όνοματά του ή αν είχαν ψευδόνυμα. Δεν λένε τίποτα, λέγανε λίγα πράγματα. Και νομίζω ότι αυτό σταμάτησε όταν άρχισαν να ερωτεύονται. Γιατί οι Εραστέ αυτό κάνουν. Μπορεί να βρεθούν σε ένα κενό χρόνο, α πούμε, σε ένα μικρό πλανήτη, οι δυο του κτλ., να κάνουν ό,τι του κατέβει στο κεφάλι για οποιοδήποτε λόγο και να εξαφανίζονται. Ούτε που είσαι, ούτε μου έλειψε, ούτε αυτό, ούτε τίποτα. Είναι σαν να έχει υπογράψει ένα συμβόλαιο. Αυτοί είναι οι εραστέ. Και αυτό είναι, το κα... είναι ερωτικό. Δεν έχει κάτι άλλο. Όταν αρχίζει να λέμε τα χαμπέρια του σπιτιού, ένα του άλλου, αρχίζει ξενέρα αφενό. Επίση, αρχίζει να γίνεται σχέση. Για πε πώ πέρασε τη μέρα σου. Καλέ, τι σε νοιάζει. Είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό. Εσύ σε επενδύσει κάπου το οποίο δεν έχει λογική. Σε κοροϊδεύει full. Σε κοροϊδεύει. Όχι ότι δεν σε γουστάρει. Ένα τίμιο άνθρωπο στα 10 χρόνια θα σου λέγε ε, Βρες ένα γκόμενο. Δεν είναι γκόμενο αυτό. Κατάλαβε τι εννοώ. Έχει άλλο πράγμα στο κεφάλι του από ό,τι έχει εσύ. Από αυτή την έλληνη ακοροϊδία το λέω. Όχι σε κοροϊδία, δεν Σε γουστάρει, ναι, του αρέσει να κάνετε σεξ, θα κάνετε όλα αυτά γιατί μαζί σου τα κάνει. Στο επαναλαμβάνω, αυτό δεν τα κάνει σπίτι του αυτά. Και βέβαια σου αξίζει κάποιο που να σε βάζει προτεραιότητα και όλα αυτά που λε και τα πουτάνα όλα. Αλλά εδώ δεν έχουμε φτάσει σε αυτό. Εγώ δεν βλέπω από εδώ καμία διάθεση αυτού νου παραπάνω από την ερωτική. Κανένα νιάξιμο παραπάνω τίποτα. Γιατί νιώθω ότι έχετε κάποια αλφα διαφορά ηλικία. Αλφα, ρε παιδί μου, ξέρει να είσαι 25 και να είναι 35. 40. Δεν μου το λε. Έτσι νιώθω. Όχι, όχι. Είναι πρέπει να κόψει κάθε επικοινωνία. Δηλαδή το καλύτερο που το αγαπώ εγώ αυτό, βέβαια, εγώ, αυτό δεν είναι και πολύ ωραίο για τον άλλον. Γκόστινγκ. ένα μήνυμα. Άμα σου ξαναστείλει, πες παρακαλώ, έχω βρει κάποιον ή είμαι σε μια σχέση και δεν θα ήθελα να με ξανανοχλήσει. Ωραία, περάσαμε αντικειμενικά. Αυτό δεν είχε ποτέ σκοπό. Δεν, δεν, δεν είναι από του ανθρώπου που λες ότι δυσκολεύτηκε από το γάμο του να φύγει γιατί με γουστάρει. Άλλη πίπα αυτή. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό είναι κάτι που μπορεί να σε κρατήσει εδώ. Δεν υπάρχει. Μιλάμε μόνο, μόνο ερωτικό, μόνο κίνκι, μόνο σεξουαλική φαντασίωση. Κάνει τι φαντασιώσει του πραγματικότητα μαζί σου. Το οποίο είναι θυστικό, ε! Και δημιουργεί εξάρτηση. Ε, περάσαν 10 χρόνια, αγάπη μου όμω. Έχει χάσει 10 χρόνια από τη ζωή σου. Τι συζητάμε τώρα, α πούμε. Όχι. Όχι. Σε ότι σε συναχώρησα. Δεν. Εγώ θα γίνω medium. Νομίζω, ναι. Το, 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 το έργο λέω. Το, το γράμμα έχει τίτλο Μελέ και Μιλφάρα. Εγώ μου, είσαι σίγουρη. Μαρία μου, γεια σου. Θα ήθελα να κρατήσω την ανωνυμία μου γι αυτό, α πούμε, όπω με λένε Χριστίνα. Κατάγομαι από μια μικρή πόλη στη Βόρεια Ελλάδα. Αλλά τον τελευταίο χρόνο ζω στο εξωτερικό. Είναι η δεύτερη προσπάθειά μου να σου στείλω γράμμα, γιατί ειλικρινά δεν ξέρω από πού να αρχίσω. Αυτή τη φορά θα μπω κατευθείαν στο θέμα και θα αφήσω για άλλη μια φορά την ιστορία τη ζωή μου. Για να μην ακρηγορώ, τα τελευταία δύο χρόνια είμαι σε σχέση με τον Γιάννη, ο οποίο είναι 10 χρόνια μικρότερό μου. Εγώ 32, αυτό 22. Η φάρα κι εσύ πω oh, για άλλε διαφορέ μετά. Η αλήθεια είναι πω πάντα μου άρεσαν οι μικρότεροι ή έστω οι συνομιλικοί μου. Ποτέ δεν είχα κάποιον πολύ μεγαλύτερό μου γι' αυτό. Γιατί με τρομάζουν οι μεγαλύτεροι άντρε. Τι εννοεί. <laughs> αλλά δεν έρθει ο Μπράτ Πιτ, θα τρομάξει, γιατί εγώ. <laughs> αυτό αυτός ο Μπράτ Πιτ. Να ξέρε, πω κάθε podcast τι λέμε γι' αυτόν. Αυτό αυτός σίγουρα έχει να κάνει με την παιδική μου ηλικία, αλλά είναι μια άλλη ιστορία. Α, με το Γιάννη ξεκίνησε πολύ απρόσμενα η ιστορία μα και σχετικά πολύ γρήγορα καταφέραμε και γίναμε κανονικό ζευγάρι. Ήταν αρκετά δύσκολο στην αρχή για μένα γιατί ένιωθα τα σχόλια των τριγύρων μα και τη διαφορά ηλικία μα, αλλά δεν σου κρύβω πω και εμένα με έβαζε σκέψη σε αυτό το χάσμα. Το ξεπέρασα πολύ γρήγορα όμω και σίγουρα σε αυτό έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο ότι ο ίδιο ήταν πολύ σίγουρο για εμά. Ήταν δίπλα μου και με στήριξε, και στήριξε τη σχέση μα όπω θα έπρεπε. Σχετικά όριμο για την ηλικία του και πολύ εξηγημένο, έδειξε από την αρχή ότι θέλει να είμαστε μαζί, οπότε θεώρησα έντιμο από, από μεριά μου να του ξεκαθαρίσω κάποια πράγματα. Πρώτα απ' όλα τον ενημέρωσα για την απόφασή μου να μεταναστεύσω. Ήταν κάτι που είχα αποφασίσει πολύ πριν γνωριστούμε και ήθελα πολύ να το δοκιμάσω. Του είπα τα σχέδιά μου και του έδωσα την επιλογή αν θέλει να με ακολουθήσει, αν το αποφασίσει. Μπράβο. Και το δεύτερο είναι εξίσου σημαντικό για μένα, τον ενημέρωσα πω είμαι bisexual. Μάλιστα, αν χρειάζεται να βάλω μια ταμπέλα. Είμαι σε αυτή την κατηγορία. Οκ, okay, η τελευταία μου και πιο μεγάλη μου σχέση σχεδόν πέντε χρόνια ήταν με γυναίκα. Θεώρησα ότι έπρεπε να το γνωρίζει γιατί δεν θα μπορούσε να είμαι με έναν άνθρωπο που δεν συμφωνεί ή δεν μπορεί να διαχειριστεί τι επιλογέ μου. Αφού λοιπόν το άνοιξε την καρδιά μου, αυτό ο άνθρωπο με αγκάλιασε ακόμη περισσότερο, με αποδέχτηκε και έτσι συνεχίσαμε μαζί. Μετά από 8 μήνε που ήδη συγκατοικούσαμε, μου ανακοίνωσε ότι θα με ακολουθούσε στο εξωτερικό. Μπράβο, Γιάννη. Τα συναισθήματά μου ανάμεικτα γιατί φοβόμουν πω είναι η παρόρμηση τη στιγμή και ότι μπορεί να αλλάξει γνώμη. Αυτό δεν έγινε όμω. Και να που σήμερα είμαστε εδώ μαζί. Η πραγματικότητα τη μετανάστευση σκληρεί τόσο όσο δεν το φανταζόμουν. Και εμεί σε μια νέα συνθήκη πλέον προσπαθούμε να βρούμε τι ισορροπίε μα. Καλό ή οι δυσκολίε και το ξεβόλεμά μα μα ανοίγει τα μάτια και βλέπουμε όσα ο έρωτα δεν μα επιτρέπει. Έτσι κι εγώ μέσα από αυτή την καινούργια ζωή να βλέπω ότι αυτό ο άνθρωπο που επέλεξα να έχω δίπλα μου μάλλον δεν μου ταιριάζει όσο πίστευα μάλλον τελικά το χάσμα μα είναι πολύ μεγαλύτερο. Σίγουρα ήξερα πω διαφέρουμε σε κάποια θέλω, αλλά όσο ήμουν Ελλάδα δεν με μα... ενοχλούσαν. Για παράδειγμα, δεν με πειράζει τόσο που άραζε κάθε βράδυ μέχρι αργά με του φίλου του ή ότι έκανε κανένα τσιγαράκι. Απ' τα άλλα, μάλιστα, ναι. Δεν με πείραζε ότι είχε ρεπό μπορεί να κοιμόταν μέχρι το απόγευμα. Δεν με πείραζε τίποτα από αυτά τόσο πολύ έτσι ώστε να με χαλάσει. Ίσως να ευθύνεται και ότι είχα και εγώ τι φίλε μου και ελεύθερο χρόνο. Μα μοιραζόταν. Έκανε αυτό στα δικά του και εγώ τα δικά μου, αλλά πάντα αφιερώνουμε χρόνο και για μα. Ερχόμενοι λοιπόν εδώ, είχα την ελπίδα ότι θα μα φέρει πιο κοντά και ότι θα μα ενώσει περισσότερο. Ότι κατά κάποιο τρόπο οι συνήθειε που είχε στην Ελλάδα θα άλλαζαν εδώ αναγκαστικά. Αυτό όμω δεν συνέβη. Συνεχίζει και κάνει τα ίδια με την Ελλάδα, γιατί είχαμε και την τύχη, η ατυχία να έχουμε γνωστού εδώ Έλληνε, οι οποίοι βρίσκονταν στην ίδια φάση αλλά και ηλικία μαζί του. Αυτό σίγουρα ήταν πολύ καλό για αυτόν. Για να αντέξει τον πρώτο καιρό και να κοινωνικοποιηθεί άμεσα. Έχω με πιο δύσκολη στη σχέση μου ή μπορεί να με πει πιο επιλεκτική. Συμπάθησε όλα τα παιδιά που γνώρισα και έχω πολύ καλέ σχέσει μαζί του, αλλά δεν μπορώ να κάνω και να μοιραστώ πολλά πράγματα μαζί του. Οπότε η προσκόλλησή μου πάνω του έγινε μεγαλύτερη. Έβγαλα νεύρα και εκτεκτικότητα. Ήθελα να είμαι η προτεραιότητά του και γενικά να κάνουμε σχέδια και πράγματα μαζί, κυρίω. Δυστυχώ όμω ο ίδιο είναι σε άλλη φάση. Δεν τη βρίσκει με άλλου τρόπου που τη βρίσκω εγώ. Δηλαδή, για να σου δώσω ένα παράδειγμα, εμένα μου αρέσει πολύ να βγαίνω για φαγητό με τον άνθρωπό μου ή να κάνω ένα ταξίδι μαζί του, έστω να δω μια ταινία στο σπίτι. Αυτό δεν είναι ότι δεν το θέλει, απλά σίγουρα δεν το επιδιώκει. Πρέπει εγώ να το ζητήσω, εγώ να ψάξω πού θα πάμε και όλα γενικά να περάσουμε από το χέρι μου. Αλλά αυτό που με πονάει πιο πολύ είναι ότι δεν μπορεί να μείνει σπίτι με τίποτα και να έχουμε quality time together που λένε και εδώ πέρα. Προτιμάει και από ό,τι έχουμε συζητήσει τον ξεκουράζει μετά τη δουλειά να κάνει κάτι με την παρέα του. Και να σου πω, δεν είμαι τρελεγκόμενα και δεν το αναγνωρίζω. Και δεν το αναγνωρίζω. Να, φυσικά και καταλαβαίνω την ανάγκη του αυτή, απλά το παρατραβάει, θεωρώ. Θα σχολιάσει απόγευμα, θα κάτσει έξω, ίσω έρθει να φάει σπίτι, θα πάει γυμναστήριο και μετά συνεχίζει με την παρέα για να παίξουν μέχρι τι 1-2 το πρωί games. Αυτό γίνεται σίγουρα 4-5 φορέ τη βδομάδα. Εγώ φυσικά θα έχω ήδη κοιμηθεί μέχρι να επιστρέψει και υπάρχουν και μέρε που δεν τον βλέπω καν. Είναι τόσο αντίθετα τα προγράμματά μα που είναι υπερβολικά περιορισμένο ο ελεύθερο χρόνο μα. Σε έξι, γιατί θα ρωτήσει. Μια φορά τη βδομάδα και αν. Στην Ελλάδα ήταν καλύτερα τα πράγματα, πολύ καλύτερα μπορώ να πω. Παρ' όλα αυτά δεν νιώθω ότι έχει αλλάξει κάτι μέσα του για μένα. Βλέπω την ίδια αγάπη από μεριά του. Και επίση να τονίσω ότι δεν είχα ούτε έχω αμφιβολίε για τα συναισθήματά του. Οπότε δεν τέθηκε θέμα ζήλεια. Ανασφάλεια από μεριά μου. Είναι ξεκάθαρα θέμα ηλικία και επιλογών. Είναι πολύ λογικό για μένα να συμπεριφέρεται έτσι, γιατί και εγώ όταν ήμουν στα 20 κάτι έκανα τα ίδια, μην πω και χειρότερα. Άρα, κατά βάθο τον δικαιολογώ. Απλά σίγουρα δεν είναι αυτό που θέλω να έχω σε αυτή τη φάση τη ζωή μου. Κλείνοντα λοιπόν το δίλημά μου, το εξής, Μένω μαζί του και περιμένω να ρημάσει και να εξελιχθεί, γιατί έχει και τι προδιαγραφέ, ή τον αφήνω να ζει στην ηλικία του και ψάχνω κι εγώ κάποιον με κοινά θέλω. Νομίζω πως ήδη γέρνωστο να τον χωρίσω, αλλά ταυτόχρονα δεν μου έχει τελειώσει μέσα μαντελώ. Έχει και πολλά χαρακτηριστικά που θα ήθελα να έχει ο ή η συντροφο μου. Είμαι πολύ μπερδεμένη, ανυπομονώ να ακούσω τη γνώμη σου. Υστερόγραφα, ένα ξέχασα να αναφέρω ότι στο εξωτερικό ζούμε με συγγενεί μου. Α. Οπότε δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την κατάσταση και ειδικά για το σεξ. Υστερόγραφα δύο. Είχα δεν είχα πάλι σε Καθένα, ευχαριστώ για το χρόνο σου, Μαγάπη Χριστίνα. Σου λεπτό. Λοιπόν, τον ξεκουράζει μετά τη δουλειά να κάνει κάτι με την παρέα του. Σχολιάζει το απόγευμα, θα κάτσει έξω, ίσω έρθει να φάει σπίτι, θα πάει γυμναστήριο, μετά συνεχίζει με την παρέα να παίξουν μέχρι τι 1-2 το βράδυ. Games. Αυτό γίνεται 4-5 φορέ την εβδομάδα. Αυτό είναι ο γιο μου. Αυτ... Η σίμα του. Έτσι, έτσι κάνουν τα παιδιά. Σπίτι ξενοδοχείο. Περάσει, θα, φάει, θα φύγει, θα βγει με την παρέα του, μπορεί να έρθει το βράδυ να μιλήσουμε, ε, μετά θα, θα κοιμηθεί στη φίλη του. Θα... Αυτή, αυτή η συμπεριφορά είναι μάνα γιου. Τέτοια διαφορά. ναι. Σε μια ξένη πόλη, σε μια ξένη χώρα είναι οι άνθρωποι εδώ πέρα. Και <σκλου> το ότι μένετε σε συγγενή σου είναι τραγικό. Πώ. Είναι σαν να έχει μπει σε μια οικογένεια. Το Αυτό σου λένε. Συμπεριφορά παιδιού έχει. Όχι γκόμενου. Συμπεριφορά παιδιού. Ή φίλου ή συγκάτοικου. Δηλαδή, πόσο θα μπαινοβγαίνει με στο σπίτι και θα κάνει το πρώτο. Το καταλαβαίνω και καταλαβαίνω ότι το καταλαβαίνει. Εννοείται. Και δεν αντιλέγω ότι μπορεί να είναι οτιδήποτε, αλλά κάπω τώρα αυτό ε, ε, ανακαλύπτει την εφηβία του. Στα 22, είναι σαν να ανακαλύπτει την εφηβεία του: Ότι έφυγα από το σπίτι ή ότι ε, δεν ξέρω. Ήταν πολύ γενναίο που του είπε, Έλα μαζί μου. Και αυτό ήρθε. Δηλαδή για να έρθει, πάει να πει ότι ή δεν είχε τίποτα εδώ καλύτερο να κάνει ή σε γουστάρει πάρα πολύ. Εκεί έχει βρει φίλου, έχει βρει ανθρώπου, έχει κάνει αυτό. Και... Δεν είναι. Δι... Ε, το έχει δει διακοπέ. Κοίταξε να δει. Το μία φορά την εβδομάδα δεν το ακούω. 22 χρονών, μία φορά την εβδομάδα κάνει σεξ. Τι λέτε ρε παιδιά! Εσύ 32 τι κάνεις ας πούμε Περιμένεις πότε θα... Κοίτα το 32 με το 22 είναι 10 χρόνια Τα οποία θα μπορούσαν να πω Θα μπορούσαν να είναι λίγο Το 22 είναι λίγο Δεν είναι 16 με 26 Αλλά όσο ανεβαίνει Δηλαδή αν ήταν 28 με 38 Κάτι γινόταν καλύτερα Το 22 με 32 Στη γυναίκα Είσαι, γυναί... Είσαι μεγάλη γυναίκα. Μεγα... Μεγάλη, όχι μεγάλη, καταλαβαίνετε εννοώ. Και αυτό οριακά θα παίζει video games, α πούμε, μέχρι το πρωί. Όχι ότι δεν το κάνουν και οι 40 άριδε και οι 50 άριδε, το υπογράφω. Το έχω δει να συμβαίνει. Πόσο μάλλον ένα 22. Αυτό το έχει δει τώρα εκδρομή με το σχολείο, δεν ξέρω. Δεν ξέρω πόσο όριμο είναι. Αλλά από ό,τι καταλαβαίνω, κάτι δεν. Τον έφερε σε μια άλλη πόλη, σε μια άλλη χώρα, άνοιξε τι οριζοντέ βρήκε δουλειά από ό,τι καταλαβαίνω. Και βέβαια, όταν βρίσκεσαι κάπου και είναι δύσκολα και πρέπει να επιβιώσει και να βρει που να μείνει και κάποιοι συγγενεί παραδίπλα, μαθαίνει τον άλλον από την καλή και από την ανάποδη. Και βλέπει όλα τα προβλήματα. Αυτά τα μικρούτσικα που λε εσύ ότι δεν με ενοχλούσαν. Όχι, αυτό είναι ο λόγο τώρα που θα χωρίσετε. Αυτά τα μικρούτσικα. Αυτό είναι ο λόγο. Το να πει ναι, είναι ωραίο να έχουμε και δύο κενό. Εγώ θα διαβάσω το βιβλίο μου, εσύ παίξει το βίντεο games. σου. Εγώ θα πάω στα μαγαζιά, εσύ βγαίνει με του φίλου για να ποτό. Το να υπάρχουν παράλληλε δράσει το ακούω πάρα πολύ καλά. Απλά η παράλληλη δράση δική του δεν πρέπει να είναι κάτι που. εντάξει, δεν μ' αρέσει, αλλά δεν με πειράζει κιόλα. Αυτό το εντάξει δεν μ' αρέσει, δεν με πειράζει κιόλα. Ξέρει πόσο θα γίνει. Βουνό! Δηλαδή τη χιλιοστή φορά που θα το πετύχει με το PlayStation στο χέρι, θα το πάρει και θα το κάνει φεντόνα. Θα φύγει στην άλλη μεριά τη πόλη. Mm -hmm. Όχι. Όχι, 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 Νομίζω ότι πρέπει λιγάκι και εσύ. Δεν ξέρω αν είσαι τύπο που να βγαίνει ή όχι, αλλά μπορεί να πα ένα μπραντ, μπορεί να πα ένα φαγητό με φίλου, με φίλου. Κά, Κάποιου θα έχει γνωρίσει. Δεν μπορεί. Δεν ξέρω αν νιώθει μειονεκτικά με την παρέα του για την 20χρονα, α πούμε, και να νιώθει εσύ μεγάλη. Δεν ξέρω. Αυτό είναι να κάνει με την ενέργεια που έχει μέσα σου. Τι ενέργεια έχει μέσα σου και αν νιώθει οικία με... Με... με, μια δεκαετία κάτω παρέε. Και αν θεωρεί ότι μπορεί να επικοινωνήσει, αν νιώθει εσύ δικό σου είναι το θέμα. Που δεν κάνει παρέα μαζί του. Μπορεί να είναι και τίποτα πανίβλακε που πίνουν μαύρο όλη μέρα πούμε, και παίζουν PlayStation. Ναι, παίζει και αυτό. Δεν ξέρω. Ε, γιατί συγκατοικούσατε 8 μήνε πριν, φύγετε να εκεί. Αλλά εκεί βγαίνουν και άλλα προβλήματα. Είστε σε μια ξένη χώρα, δεν είναι έτσι απλά τα πράγματα. Εγώ λίγο θα έκανα κάποια κουβεντούλα για αρχή. Δεν εννοείται τώρα να είστε. Το σεξ μου λε, είναι δύσκολο επειδή φιλοξενείστε. Άσε, καλέ! Μα τα πάνε κι άλλοι. Άσε τώρα, αν θε όλα γίνονται. Όλα. Και βρίσκει την ώρα και τον τρόπο και το πώ και το γιατί. Και μουγκα. Για να μην ακούσει. Τι, τι εννοεί. Είναι δύσκολο όμω αυτό. Για να μπορέσει να πείτε να κάτσουμε σήμερα μέσα, να χουζουρέψουμε, να κάτσουμε στο κρεβάτι, να αυτό. Δεν μπορεί να κυκλοφορεί. Τι γυμνή στο σπίτι σα. Ναι. Ωραίο mm -mm, mm. Ωραία ήταν. Ωραίο ήταν όσο κράτησε. Ωραίο ήταν. Νομίζω ότι πρέπει να, να ανοίξει ορίζοντε. Όχι να βγαίνει να φλερτάρι και να κοιτά αριστερά-δεξιά τον επό, επόμενο. Είναι και η ενέργεια που έχουμε, ρε παιδί μου. Όταν είμαστε αλλού, δεν είμαστε ανοιχτοί. Δεν είμαστε ανοιχτοί να δούμε, να κοιτάξουμε κάποιον, να δεχτούμε ένα φλερτ. Άνοιξε για αρχή την ενέργειά σου. Και σου λέω. Freedom! Freedom! Βλέπει. Σπάει Spy... ah, την. Α, είδε την δεκτομέρεια. Σπάει την αλυσίδα. Τη σπάει. Απελευθερώνομαι. Το λέει. Το λέει. Νομίζω ότι πρέπει να ανοίξει λίγο κεραίε σιγά σιγά. Δεν είναι κάτι δηλαδή που πάρει το απόφαση κατά το αύριο γιατί είναι κολόπεδο. Είναι αυτό που βλέπει ότι τελικά δεν έχει λίγο. Εμένα μου κάνει λίγο. Δεν με ενοχλεί διαφορά ηλικία. Κασίλα μου. Έχω δει χειρότερε. Μου κάνει λίγο. Τι να πω, βρε κορίτσι μου, όλα τα καλά σου εύχομαι. Δεν σε λέω καθόλου μη φάρα. Σιγά. Είμαι Μαρία Σολομού. Αυτό δεν είναι το podcast μου, όσα ξέρει η Μαρία. Βλέπετε, η γνώση πια δεν έχει σταματημό. Ξεχυλίζει από παντού. Ε, στείλε μου τα γραμματάκια σα, να με κουφάνετε κι άλλο. Μπορείτε. Ελίσαι. Έχω σα έχω εμπιστοσύνη. Μαρία.σολομούπαπάκι.gr. Την επόμενη φορά που θα με δείτε θα είμαι αλλαγμένη. Θα <σχ> έχω γίνει κι εγώ σαν τη Μαντόνα. <σχ> θα, τέρας. Ε, α, θα έχω να σα πω πάρα πολλά νέα. Α, θα έχω να σα πω πάρα πολλά νέα από αυτή την uh, συναυλία. Πολύ χαίρομαι θα πάω πάλι. Έλα, παιδιά, Little Prayer και όλοι θα βρεθούμε εκεί να βλέπουμε τη Θεάρα. Α, αυτά από μένα. Καλό προχριστούγεννο. Γιατί ο Νοέμβρη είναι προχριστούγεννο σε όλους. Α, μέχρι την άλλη εβδομάδα. Take care. Pod Το καλό να ακούγεται.